Την ίδια ώρα που όλα έδειχναν ότι ο Χάμες Ροντρίγκες θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλική Νάπολη, το ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται πως αναγκάζει εντός εισαγωγικών τον κολοβιανό μεσοεπιθετικό να βάλει στον πάγο την ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Ο Ροντρίγκες, που επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά το διετή δανεισμό του στην Μπάγερν Μονάχου, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεχίσει στους Μερέγγες και όλα δείχνουν ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα πάει στην άλλη μεριά της Μαδρίτης. Οι Ροχιμπλάκος εξάλλου ανακοίνωσαν ακόμα μία μεταγραφή το βράδυ της Κυριακής, καθώς ο Ρέναν Λόντι υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 6 ετών έως το καλοκαίρι του 2025. Εξάλλου, η κινέζικη Σανγκάι Σενχούα δυνάμωσε σε μεγάλο βαθμό την επιθετική της γραμμή, καθώς προχώρησε στην απόκτηση του Αυστριακού Μάρκο Αρναούτοβιτς από τη West Ham έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και του Ιταλού Στεφάν Ελ Σαραουί που αποχώρησε από τη Ρώμα έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως με την εφορία. Όσον αφορά στο Ζωζέ Μουρίνιο, παρά το γεγονός ότι είχε πολλές προτάσεις με αρκετά εκατομμύρια ευρώ από ομάδες της Κίνας, τελικά ο ίδιος τόνισε πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε ευρωπαϊκό πάγκο. Υπήρχαν οι προτάσεις από την Newcastle, ωστόσο τα πάντα είναι ανοιχτά όσον αφορά το μέλλον του Πορτογάλου.